Υποτονική ήταν η κίνηση της αγοράς ενδιάμεσα σε ερηνές εκτόσεις που διήρκησαν από τις 2 έως και τις 15 Μαΐου παρά το βροντερό παρόν των καταστημάτων που άγγιξε το 80% στη συμμετοχή. Από έρευνα της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας προκύπτει πως περισσότερες από μία στις δύο επιχειρήσεις εμφάνισαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με πέρσι. 1 με 15 Μαΐου είχαμε το εκτοτικό 15ήμερο, όπου σε τοπικό επίπεδο η κίνηση κυμάνθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα και λίγο πιο κάτω. Συζητώντας βέβαια και με τα γραφεία της ΕΣΕΕ σε πανελλήνιο επίπεδο, η πτώση αγγίζει γύρω στο 10%. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας σε κάθε οικογένεια, σε κάθε καταναλωτή. Αυτό διαφαίνεται γιατί πλέον έχουν αρχίσει τα προβλήματα ακόμα και σε προϊόντα τα οποία είναι τροφίμων ή προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης. Σε εμάς τουλάχιστον στην αίδηση, στην υπόδηση αλλά και στην υπόλοιπη αγορά έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό η πτώση του τζίρου, η οποία δεν έχει σταματημό. Και πραγματικά περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού να έρθει το καλοκαίρι, να έρθει έστω τουριστικό κύμα όπως και πέρσι ήρθε, ούτως ώστε να έρθουν κάποια χρήματα τα οποία δεν θα είναι από την εσωτερική αγορά, διότι η εσωτερική αγορά έχει στεγνώσει. Μόνο παπούτσια, τίποτα άλλο, δεν είχα για περισσότερα. Τις τιμές πώς σας βρήκατε? Καλές, αφού έχουν εκτόσεις, έχουν προσφορές κάποια μαγαζιά. Μία στις δύο επιχειρήσεις πραγματοποίησε εκπτώσεις στο σύνολο των εμπορευμάτων της, το 14% στο μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών, το 17% σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και το 13% σε εμπορεύματα στόκ. Κλαίει η μάνα μου στο μνήμα, με κλαίει και η Παναγιά. Θοδωράκης το 61 έγραψε το τραγούδι αυτό. Βέβαια χάλια. Βλέπετε εσείς τίποτε να κινείτε? Είχαμε εκπτώσεις, περιμέναμε άλλα το 15%. Ήταν εκπτώσεις, καταρχάς ήταν δεκαήμερα προσφορών. Ο θάνατος του μικροεπαγγελματία. Αυτά είναι μόνο για τα πολυκαταστήματα, κυρία μου. Ας ξυπνήσει ο εμπορικός σύλλογος με τα προεδρία που κυβερνούν αυτόν τον τόπο εδώ πέρα. Είδαμε να ανεβαίνει λίγο τζίρο. Εντάξει, είχαμε και τη λευκή νύχτα λίγο πιο μπροστά. Νομίζω ότι ήταν καλύτερα εκεί πέρα. Τώρα από εδώ και πέρα καλοκαίρι θα κόψουν τα περιτά τα έξοδα, θα έρθουν άλλα. Αναμένετε εσείς αύξηση του τζίρου σας τους επόμενους μήνες και λόγω τουριστών? Να σου πω λίγο, βασιζόμαστε λίγο στους τουρίστες, γιατί τον ντόπιο τον πολίτη, όπως ξέρετε, λόγω των υποχρεώσεων τον έχουν καθαρίσει. Οπότε περιμένουμε λίγο να πάρουμε μία ανάσα από τους καλοκαιρινούς τουρίστες μας. Παρά το γεγονός υψηλής συμμετοχής των επιχειρήσεων σε ενδιάμεσες ερηνές εκπτώσεις, οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι ο εν λόγω θεσμός δεν είναι θετικό στην επιχειρηματική δράση. Μόλις έχει τελειώσει το πρώτο 15ήμερο των ενδιάμεσων εκπτώσεων που είχαμε και στην πόλη της Κομωτινής, με ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 6 του μήνα, τα πράγματα θα έλεγα ότι είναι λίγο απογοητευτικά όσον αφορά από άποψη τζίρου. Δεν πήγε έτσι όπως θα θέλαμε εμείς οι επαγγελματίες να πάει κίνηση στην αγορά. Και θα έλεγα ότι το όλο κλίμα της αγοράς ακολουθεί το όλο κλίμα που υπάρχει από αρχές του 18, που θα τολμήσω να πω ότι επανήλθε αυτή η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια ξανά στον οικονομικό περιβάλλον το οποίο διανύουμε.